Αλεξέη Μορντάσοφ, κατατασσόμενος 51ος ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και τέταρτος στη Ρωσία, ο Αλεξέη Μορντάσοφ είναι ένα από τα μεγάλα ψάρια στις πρόσθετες κυρώσεις που επευλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Ο Μορντάσοφ, γιος εργατών μεταλλουργίου, έχτισε ολομόναχος μια περιουσία ύψους 29,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεκινώντας από το να γίνει διευθυντής αυτού του μεταλλουργίου. Όταν ο παλιός ιδιοκτήτης θα αποσυρώταν, συμβούλευσε τον Μορντάσοφ να αγοράσει μετοχές της εταιρείας, όπως και έκανε. Κατόπιν την μετονόμασε σε Σεβερστάλ, έναν όμιλο που σήμερα δραστηριοποιείται στα μεταλλεύματα, τον άνθρακα και τις εξορίξεις. Είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος όμιλος ατσαλιού στη Ρωσία. Ο Μορντάσοφ διατέλεσε πρόεδρος της εταιρείας επί σχεδόν 20 έτη, ενώ παραμένει κύριος μέτοχός της. Έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις ατσαλιού στις ΗΠΑ, όπου ανέπτυσε δράση και η Σεβερστάλ μέχρι το 2014. Έχει επενδύσει στην Ρωσία για Bank, σε τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία κατασκευής ενεργειακών συστημάτων Power Machines, την οποία ελέγχει ο Μορντάσοφ, υπέστη κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ το 2018 για την παροχή υλικών στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Οι κυρώσεις απέδωσαν με την Power Machines να εγκαταλείπει το κοινό project που είχε αναλάβει με την γερμανική Siemens. Μία άλλη κύρια πηγή πλούτου του Μορντάσοφ είναι ο τουρισμός. Είναι κύριος μέτοχος του μεγαλύτερου παγκοσμίως ομίλου τουριστικών επιχειρήσεων TUI Group. Άκου τώρα να δεις, που σήμερα απειλείται με κλειδονισμούς μετά το πάγωμα των λογαριασμών του Μορντάσοφ. Η TUI, ρε παιδιά, είναι γερμανική, καλά, απίστευτο.